το 1-1 δεν μας άρεσε και καθόλου μάλιστα, αλλά έτσι όπως πήγαν τα πράγματα με την κόκκινη που φάγαμε και ότι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, στο τέλος είμαστε και ευχαριστημένοι, αλλά προσπάθεια συνεχίζεται, δεν τελειώνει εδώ. Εντάξει, ο Πεντάλφος έχει καλή ομάδα, σκληρή ομάδα. Πιέσαμε, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες φάσεις, κάποιες ευκαιρίες, αλλά στην τελική είχαμε κάποιο θέμα. Συνεχίζουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Έρχονται δύσκολα παιχνίδια τώρα. Με Δημότικο, με Άλεξ. Μεσοβδόμαδα έχουμε τον εθνικό κύπελο. Φυσικά οι στόχοι της ομάδας είναι και στις διοργανώσεις οι κορυφαίες, δεν είναι? Από τότε που έχω έρθει στην ομάδα, ο στόχος είναι πάντα να κερδίζει. Τώρα, αν στο τέλος βγαίνει το πρωτάθλημα, η δεύτερη θέση δεν μας απασχολεί, αλλά κατά βάση έχουμε στόχους υψηλούς, να είμαστε πάντα μέσα στην τετράδα, να παίζουμε στα μπαράζ. Μας αρέσει αυτό το πράγμα, γι' αυτό προσπαθούμε με τα παιδιά ό,τι καλύτερο, και με τον Μιχάλη που λείπει σήμερα μας κάνει καλή προπόνηση. Θα δούμε πώς θα πάει η ομάδα. Ελπίζουμε να είμαστε μέσα στους 4 στο τέλος. Λοιπόν, δεύτερο θετικό αποτέλεσμα για την ΠΑΕ Πενταλόφου. Δύο λόγια για το παιχνίδι. Ναι, σήμερα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Καταφέραμε, πήραμε το βαθμό της οπαλίας. Ήμασταν πολύ καλοί και στα δύο ημίχρονα. Και είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα για τη συνέχεια, η οποία είναι να σωθούμε στην κατηγορία. Λοιπόν, είστε η ομάδα που από ό,τι φαίνεται θα κρίνει πολλά πράγματα στην κατηγορία, γιατί ήδη αρχίσατε να κόβετε βαθμούς από τις ομάδες που είναι στην κορυφή. Μετά τον αγώνα με τον Άρδα, τώρα και από την Ένωση. Είναι η πρώτη έδρα στην οποία χάνει βαθμούς. Ναι. Προσπαθούμε στις προπονήσεις. Είμαστε όλοι καλοί φίλοι. Και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα των προπονήσεων βγαίνει και στο γήπεδο.